Αδικαιολόγητη θεωρεί τη στάση των εκπαιδευτικών συντεχνιών ο Υπουργός Παιδείας και ειδικά στο θέμα εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμού πριν τη ρύθμιση του ζητήματος με τους 30 εκπαιδευτικούς. Δόθηκαν 1.500 μονιμοποιήσεις εκπαιδευτικών. Δόθηκε μια παράταση στην εφαρμογή αυτού του συστήματος μέχρι το 2027. Δόθηκε σημαντικό προβάδισμα στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία, ώστε να έχουν προτεραιότητα στη διεκδίκηση θέσεων μέσα από το νέο σύστημα διορισμών. Και αφού τα πήραν όλα αυτά, συμφώνησαν για την αλλαγή του συστήματος, έρχονται στο παραπέντε να αξιώσουν αναβολή της εφαρμογής του. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι υπεύθυνη στάση. Το ζήτημα των 30 εκπαιδευτικών θα τεθεί σύντομα ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα. Εάν βρεθεί τρόπος νόμιμος να ρυθμιστεί αυτή η ομάδα των εκπαιδευτικών, να ρυθμιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται με αυτούς, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα να προβούμε σε αυτές τις ρυθμίσεις. Θα έχω πολύ σύντομα συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα για να εξετάσουμε όλα τα δεδομένα γύρω από αυτό το ζήτημα. Για ανευθυνότητα από πλευράς Υπουργείου αλλά και λαϊκισμό έκανε λόγο χθες το ΑΚΕΛ με τον Υπουργό Παιδείας να αντιστρέφει τα πυρά. Ήταν το ΑΚΕΛ στις δύο προηγούμενες διακυβερνήσεις στην εξουσία. Γιατί δεν ρυθμίστηκε αυτό το ζήτημα? Άρα δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σήμερα επιτίθεται στην κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω είναι προφανής οι λόγοι. Είναι καθαρά αντιπολιτευτική. Το Υπουργείο πάντως είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει το νέο σύστημα διορισμού, καθώς όπως δήλωσε ο Κώστας Καδής, εάν η Βουλή δεν θέλει να ψηφίσει τους νέους κανονισμούς, το Υπουργείο θα εκδώσει εγκύκλιο που θα καθορίζει τις διαδικασίες των εξετάσεων.